Γεια σας, είμαι ο Βυσαρίων και σας καλωσορίζω στο γύρο της Ελλάδας σε 80 πιάτα συντροφιά με τα My Market. Το ταξίδι μας σήμερα έχει προορισμό τη Θεσσαλία και θα ετοιμάσουμε ένα παραδοσιακό γλυκό, σιμιγδαλένιο χαλβά. Θα χρησιμοποιήσουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Market και συγκεκριμένα σιμιγδάλι και ελαιόλαδο άλτα καθώς και σταφίδες. Πάμε να ετοιμάσουμε σιμιγδαλένιο χαλβά. Σε μία κατσαρόλα προσθέτω τη ζάχαρη άλτα και το νερό για να ετοιμάσω ένα σιρόπι. Σε μία άλλη κατσαρόλα που έχει κάψει προσθέτω ελαιόλαδο άλτα και χοντρό σιμιγδάλι άλτα ανακατεύοντας συνεχώς. Θέλω το σιμιγδάλι μου να πάρει ένα ωραίο καστανό χρώμα. Στη συνέχεια προσθέτω αμύγδαλα άλτα, σταφίδες και συνεχίζω το ανακάτεμα. Προσθέτω την κανέλα άλτα και με μία κουτάλα βάζω σιγά σιγά το σιρόπι ανακατεύοντας συνεχώς. Όταν ο χαλβάς ξεκολλάει από τα τυχώματα, τότε είναι έτοιμος. Μεταφέρω το χαλβά μέσα στη φόρμα που θέλω να σερβίρω. Ισιώνω το πάνω μέρος του και τον αφήνω να σταθεί για περίπου 10 λεπτά μέχρι να το σερβίρω. Αναποδογυρίζω σε μία πιατέλα . Γαρνίρω με κανέλα άλτα και προσθέτω από πάνω αμύγδαλα άλτα. Ο χαλβάς μου είναι έτοιμος. Πάμε τώρα να δούμε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε. 220 ml ελαιόλαδο άλτα, 340 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό άλτα, 125 γραμμάρια αμύγδαλα άλτα, 450 γραμμάρια ζάχαρη άλτα, 1 λίτρο νερό, 50 γραμμάρια σταφίδες ξανθές και κανέλα άλτα. Ακολουθήστε μας για στα επόμενα γευστικά ταξίδια με τα My Market, που καθημερινά φέρνουν ποιοτικά προϊόντα στο τραπέζι μας. Μέχρι το επόμενο γευστικό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά!